Οι περισσότεροι που γνώρισα στην διάρκεια της καριέρας μου έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Γνώρισα ανθρώπους που ήταν παιδάκια, μπουμπούκια, οι οποίοι έκαναν ότι δεν με ξέρουν. Και ανθρώπους που βοήθησα. Έχω βοηθήσει αρκετούς συναδέλφους να γίνουν αυτό. Παραδείγματος χάριν έχω βοηθήσει τον Φίλιππο Νικολάου, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά στην έκβαση της καριέρας του διαμορφώθηκε. Είχα ψηθεί στη ζωή από τα 10 μου χρόνια και μόλις είδα αυτούς τους δύο οι οποίοι με ξεμονάχιασαν σε ένα πάρκο και πήγαν να μεθοπεύσουν, το έβαλα στα πόδια και φώναζα αστυνομία, αστυνομία. Βέβαια αυτό είναι μια κακή εμπειρία για μένα. Οι γονείς σας δεν εργάζονταν? Δεν υπήρχε εργασία. Ο πατέρας μου έκανε την ίδια δουλειά που έκανα και εγώ, που λέγε φιστίκε. Η μητέρα μου δεν δούλευε ποτέ, γιατί στην Κωνσταντινούπολη ήταν τραγουδίστρια. Από εκεί έχετε πάρει το μικρόβιο και από εκεί πήρε το μήλο κάτω από τη μηλιά. Ακριβώς, το μήλο κάτω από τη μηλιά. Η μητέρα μου μου είπε, αυτά που μου είπε σας λέω, ότι ο πατέρας μου τα έφτιαξε με μία Φιλανδή που λεγόταν Σάσα, η οποία ήταν και αυτή κατάσκοπος όταν τους απέλασαν και αυτήν την τουφέκισαν. Αυτά... διάβασα σε ένα δημοσίευμα ότι αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ναι, έπαθα ένα έμφραγμα πριν από 8 χρόνια όταν βγαίνοντας από το ξενοδοχείο Park. Ναι, περίμενα να πάρω ταξί, δεν είχα πάρει το αυτοκίνητο μαζί μου και πέρασε ένα μηχανάκι, μου τράβηξε την τζάντα που είχα κρεμασμένη, μέσα στην οποία είχα τις πιστωτικές μου κάρτες με τα πιν μου και πήγε και μου πήρε σε μία ώρα μέσα 10.000 ευρώ. Καταρχήν περιμένουμε στις 8 Απριλίου να μας αποκαλύψετε ένα μεγάλο μυστικό. Τι μυστικό? Εσείς το αναφέρατε ότι, ότι θα μάθουμε όλη την αλήθεια για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Στις 8 Απριλίου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το θέμα του κυρίου Μητσοτάκη με έχει κουράσει πάρα πολύ εδώ και 5 χρόνια, επειδή το έβγαλε κάποιος φίλος κωμικός, ο Τζίμις Πανούσης, και το δέσανε όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα μέσα ενημέρωσης, λόγω της μικρής ομοιότητας που έχουμε στο πρόσωπο. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που μοιάζουν μεταξύ τους, για να μην πω εκατομμύρια. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήταν αυτός που είναι και ήταν παιδί του μπακάλι της γειτονιάς μου, θα ενδιαφερόταν κανένας. Αλλά έτυχε και οι δύο να είμαστε δημόσια πρόσωπα. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, ότι πραγματικά δεν έχω καμία σχέση. Μου είπατε ότι η οικογένεια δεν κάνατε. Ήταν επιλογή σας να μην κάνετε? Σας είπα πριν ότι είχα ένα ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Ναι, ήταν επιλογή δική μου, αλλά με παρότρινε και η μητέρα μου. Πρόσφατα μάθαμε για μία εμφάνιση που θα κάνετε. Μάλιστα. Πείτε μου λίγα λόγια γι' αυτό. Είναι μία εμφάνιση που θα γίνει στο Vinyl Attack Plus, στο Βοτανικό, όπου θα είμαι μαζί με τους Charms από τη δεκαετία του 60-70. Θα τραγουδήσω όλες τις μεγάλες επιτυχίες μου και ευελπιστώ ότι θα έρθει αρκετός κόσμος να θυμηθεί τα νιάτα του και εγώ να ξανανιώσω βλέποντας αυτό τον κόσμο να με ακολουθεί ακόμα και τώρα που περάσανε τόσες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, το περιοδικό σας, εσάς προσωπικά, όλο το team που μου πήρατε αυτή τη συνέντευξη, η οποία θα μου μείνει αξέχαστη από την οργάνωση που έχετε. Ευχαριστώ.
τα κατακαλώ.